Καλώς του συντονιστικού, ο κύριος Μυρσινιάς, πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ναι. Συμπολίτες και συμπολίτες και συμπολίτες, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε όλοι μαζί ως κάθε κατεύθυνση ότι δεν θέλουμε να παραδώσουμε τον τόπο μας σε κανέναν, όσο ψηλά και βρίσκεται, όσο ισχύει και αν έχει. Εδώ και δύο χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κατάστασης που δημιουργήσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική Κυβέρνηση σε βάρος του τόπου μας, μετατρέποντάς τον σε φυλακή ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Η τοπική κοινωνία έφτασε στα όρια της πλέον. Μια κοινωνία που έχει δείξει ανθρωπιά, τεράστιο σεβασμό, μεγάλη προσφορά στον συνάνθρωπο και εισέπραξε σαν απάντηση την κατάταξή της σε δεύτερη κατηγορία πολιτών που δεν τους αξίζει να έχουν ένα νησί ήρεμο, με υγιή οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνική ειρήνη, τουρισμό, ασφάλεια και ευημερία. Σε ένα νησί που στην πρωτεύουσά των 30.000 κατοίκων φιλοξενεί πάνω από 8.000 πρόσφυγες και μετανάστες, τίποτα δεν μπορεί να εξελιχθεί φυσιολογικά και τίποτα δεν μπορεί να γίνει όπως πρέπει. Είναι προφανές ότι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό προσφύγων και μεταναστών που είτε οι ίδιοι δεν θέλουν να παραμείνουν εδώ είναι μη διαχειρίσιμο. Είναι αδύνατο να υπάρχει ομαλή κοινωνική ζωή. Και η κατάσταση επιδεινώνεται. Οι ροές αυξάνονται και οι αναχωρήσεις μειώνονται. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει να κάνουν το νησί της Λέσβου φυλακή. Αλλιώς δεν εξηγείται η στάση και τόσο των κυβερνώντων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τρία σχεδόν χρόνια να μην έχουν καταφέρει να επιτύχουν τις διαδικασίες έκδοσης ασύλου. Να επιταχύνουν τις διαδικασίες έκδοσης ασύλου. Εξάλλου, ίσως βολεύει να βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε ένα μέρος από όπου είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο κάποιος να φύγει. Και γι' αυτό με απίστευτο θράσος μας εκβιάζουν τώρα με τους τεράστιους αριθμούς προσφύγων και μεταναστών που συσσωρεύονται ώστε να ανεχθούμε νέες δομές μπροστά στο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης. Ο ίδιος ο Υπουργός που πριν από δύο καλοκαίρια έφερε το αρματαγωγό για να φιλοξενήσει προσωρινά κόσμο επικαλούμενο στην ασφάλειά τους, τώρα πληροφορηθήκαμε ότι ετοιμάζει σάπια και παροπλισμένα την παντηγά πλοία χωρίς μηχανές για να τα κάνει πλωτά κέντρα φιλοξενίας, ενώ πριν δύο χρόνια έλεγε ότι είναι επικίνδυνα. Πώς περιμένει η κυβέρνηση και ο Υπουργός που κρύβεται να έχουν τη συνένεση της ντόπιας κοινωνίας, πώς θεώρησαν ότι η ανθρωπιά και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο είναι αδυναμία, μήπως πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός, ο λεσβιακός λαός παραχωρεί τον τόπο του. Σήμερα λοιπόν αυτό είναι ένα πρώτο μήνυμα ενότητας και αγώνα ενάντια στις προθέσεις. Λίγο καθυστερημένα είναι αλήθεια. Αναμφίβολα έγιναν λαθασμένοι χειρισμοί στη διαχείριση του προβλήματος. Αναμφίβολα δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν. Οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς που εκπροσωπούμε έχουν χτυπήσει το καμπανάκι από την πρώτη στιγμή όταν φάνηκαν οι προθέσεις. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα της αναζήτησης ευθυνών. Αυτές θα αποδοθούν στην ώρα τους και σίγουρα εκεί που πρέπει. Τώρα είναι η ώρα της ενότητας και του αγώνα ενάντια σε αυτούς που θεωρούν δεδομένη έως τη χλιαρή, έως μηδενική αντίστασή μας. Ας γνωρίζουν ότι ο λεσβιακός λαός ενωμένος και χωρίς μικρότητες και σκοπιμότητες μπορεί να ανατρέψει οποιαδήποτε κατάσταση γιατί έχει το δίκαιο με το μέρος του. Να καταλάβουν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους σε αυτόν. Να καταλάβουν ότι η Λέσβος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της πατρίδας μας και ότι είναι πολύ μικροί όλοι αυτοί που προσπαθούν να το αποκόψουν μετατρέποντας το απλά σε μια φυλακή. Πρέπει οι κυβερνώντες σε όλα τα επίπεδα να πάρουν σήμερα το μήνυμα ότι η ψυχή, η δύναμη και η αγάπη για τη γη που μας γέννησε είναι πολύ πιο βαριά και δυνατές από τα χαρτιά και τις υπογραφές τους, αλλά και την προσπάθειά τους να μετατρέψουν το νησί σε φυλακή. Δεν μπορούν να αποφασίσουν για τον τόπο μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Και βέβαια ξέρουν ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι πέρα για πέρα άδικο, γι' αυτό και δεν ρωτάνε αφού ξέρουν από πριν την απάντηση. Στο σημείο λοιπόν που έχει φτάσει η κατάσταση σήμερα, θέλουμε να ξέρουν όσοι είναι υπεύθυνοι ότι το νησί μας ούτε πουλείται ούτε εκβιάζεται. Ζητάμε το νησί μας να αποσυμφορηθεί άμεσα. Ζητάμε να λειτουργήσουν άμεσα οι υπηρεσίες ασύλου με γρήγορο ρυθμό. Ζητάμε αναλογικότητα στη φιλοξενία σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ζητάμε άμεση επαναπροώθηση όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Ζητάμε να σταματήσουν άμεσα οι ενέργειες που έχουν να κάνουν με νέες δομές. Ζητάμε τη Λέσβο που μας ανήκει.